Στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στη Λάρισα βρέθηκε χθες το απόγευμα η κινητή μονάδα του Περιφερειακού ΕΟΔΗ Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο δράσεων που έχουν προγραμματιστεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να ενημερωθεί ο γενικός πληθυσμός. Η Περιφέρεια πραγματοποιεί διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις που έχουν σχέση με την πρόληψη και προαγωγή της υγείας των πολιτών, ενώ στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας πραγματοποιούνται παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον ιό του AIDS, της υπατήτηδας Β και Γ και τη σύφυλη. Στις εκδηλώσεις, το παρόν έδωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ευάγγελος Αποστόλου. Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ταχείας διάγνωσης σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως είναι η υπατήτηδα Β, η υπατήτηδα Σ, AIDS και σύφυλη. Το πρόγραμμα πάει πάρα πολύ καλά. Πληθυσμό στόχο έχουμε. Στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ξεκίνησε από προχτές, είναι για μια εβδομάδα, για 5 μέρες ξεκίνησε από την Καρδίτσα. Πήγαμε στα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έγινε η διάγνωση σε φοιτητές και τα απογεύματα σε κεντρικές πλατείες για τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ ανέφερε ότι στη Λάρισα σημειώθηκαν πάνω από 300 διαγνωστικά τεστ χθες, ενώ εξήρε την άριστη συνεργασία του ΕΟΔΗ με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αυτή η εβδομάδα ήταν αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση και στον έλεγχο για νοσήματα που μεταδίδονται σεξουαλικά. Διαλέξαμε την Περιφέρεια Θεσσαλίας γιατί έχουμε καλή συνεργασία. Και πιστεύω ότι μέχρι τώρα είναι επιτυχημένη όπου έχουμε πάει και εδώ στη Λάρισα. Είχαμε πάνω από 400 επισκέψεις και τεστ σήμερα. Θεωρώ ότι, όπως είπα πριν, ο στόχος είναι διπλός και σκοπεύουμε αυτή τη δράση να επεκτείνουμε σε όλη την Ελλάδα. Είναι πιλωτική η Θεσσαλία. Πήγε καλά, νομίζω, και την Περιφερειάρχα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Και σκοπεύουμε να την επεκτείνουμε. Και δεύτερο, έχουμε στόχο εδώ να καταστήσουμε ένα κέντρο σεξουαλικής υγείας. Πάλι με τη συνεργασία των φορέων και του Δήμου και της Περιφέρειας και νομίζω θα είναι πρότυπο πάλι και έχουμε στόχο να λειτουργεί μόνιμα ένα κέντρο σεξουαλικής υγείας. Να σημειωθεί ότι ανάλογες δράσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα και στο Βόλο, ενώ ήδη προηγήθηκαν στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.